Τις ζακίνθου των γόνων και γίνεις των πρόεδρων, των φρούρων μόνης των στροφάδων διονύσιων απαντεύοντας. συμφώνος η πίστη βόντες προς αυτόν ειλικρινός σε σλίτες του στην συμμνήμην επιτελούντας σώζε και βόντες Σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το Σε. Θαύμαστο σαν τη, δόξα το Ενεργούντι Βίασου. Πάσυ. ο βίος και τα θαύματα του εναγίης πατρός Σιμών Διονυσίου του Νέου του Εξακίνθου, επισκόπου Εγίνης. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε το έτος 1547 στην Ζάκινθο, σε οικογένεια επιφανή και ευλαβή. Το κατακόσμον όνομά του ήταν Δραγανίγος Σιγούρος. Από την παιδική ηλικία του επέδειξε ζωηρή ευφυΐα και ιδιαίτερη κλίση για την πνευματική ζωή. Σύντομα απέταξε ότι του ήταν αγαπητό για να αφοσιωθεί στον αγώνα εναντίον των εγκοσμίων της Σαρκός και του Διαβόλου και εκάρη μοναχός σε μονή των στροφάδων νήσων που βρίσκονται λίγα μίλια νοτίως της Ζακύνθου. Παρά τον νεαρό της ηλικίας του γρήγορα κατέστη υπόδειγμα αρετής και μοναχικής υπακοής ακόμη και για τους έμπειρους συμμοναστές του. Οι νηστείες πλέον, οι καθημερινές, σχεδόν ολονύκτιες αγρυπνίες, η προσευχή και η διαρκής περισυλλογή τον ανήψωσαν στο αξίωμα της ιεροσύνης και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Μητροπολίτη Κεφαληνίας Φιλόθεο το έτος 1570 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, καθώς αναζητούσε πλοίο για να μεταβεί στους Αγίους τόπους, πέρασε από την Αθήνα, όπου ο Αρχιεπίσκοπος, έχοντας πληροφορηθεί τις λαμπρές αρετές του, τον πίεσε να δεχθεί το αξίωμα του Επισκόπου Εγίνης. Εγκαταλείποντας το σχέδιό του και θυσιάζοντας τον πόδο της ησυχία για να υποταγεί στην βούληση του Θεού, ο ταπεινός μοναχός ενθρονίστηκε επίσκοπος και καθοδήγησε με φρόνηση και πατρική στοργή το πνευματικό πίμνιό του στις τρίβους της χάριτος. Καθώς με την πάροδο του χρόνου απλωνόταν η φήμη του, αποφάσισε τελικά να παρετηθεί για να αποφύγει την μάταιη κοσμική δόξα και τους περισπασμούς του κόσμου τούτου και επέστρεψε στην πατρίδα του το έτος 1579. Κατ' εντολήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου του Δευτέρου, ανέλαβε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα χρέη επισκόπου όταν πέθανε ο επίσκοπος της Ζακίνθου. αλλά μόλις εξελέγει ο διάδοχός του, έσπευσε να αποσυρθεί στα υψώματα του νησιού στην Μονή της Παναγίας της Αναφωνητρίας, της οποίας και έγινε πνευματικός το έτος 1582. Μόνο εκ νέου, μόνο το Θεό, με τον ίδιο ζήλο που επέδειξε στα νιάτα του, επιδόθηκε ξανά στην ιστία, στην άσκηση και στην προσευχή. Δεν άφηνε κανέναν να εισέλθει στο κελί του και ο ίδιος έβγαινε μόνο για να μοιράσει ελεημοσύνη στους φτωχού ή για να μεταδώσει στους μαθητές του την φωτισμένη διδαχή του. Πάνω απ' όλα ξεχώριζε για την φιλανθρωπία και την πραότητά του. Μια μέρα ο δολοφόνος του κατασάρκα αδελφού του Αγίου έφθασε στην μονή κυνηγημένο από τις αρχές και του συγγενείς του θύματος και ζήτησε καταφύγιο από τον Άγιο Διονύσιο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι ο αδελφός αυτού του οποίου προ λίγο εφώνευσε. Μαθαίνοντας ο Άγιος τον λόγο της καταδίωξης και την ταυτότητα του θύματος, συγκράτησε με όλη του την δύναμη, την φυσιολογική οδύνη και τον πειρασμό να εκδικηθεί το έγκλημα κατά μίμηση Χριστού, ο οποίος συγχώρεσε τους εχθρούς του και προσευχόταν για τους διώκτες του, ο Άγιος προχώρησε προς τον δολοφόνο με συμπόνια, τον παρηγόρησε, τον παρότρινε να μετανοήσει και τον έκρυψε σε ένα απόμακρο κελί. Όταν οι διώκτες έφτασαν στην Μονή, ανήγγυλαν την φοβερή είδηση στον Άγιο, που υποκρίθηκε ότι δεν ήξερε το γεγονός και προσπάθησε να καθησυχάσει με λόγια ειρηνικά την έξαψη και την επιθυμία για εκδίκηση. Μόλις οι διώκτες απομακρύνθηκαν, ο Άγιος έβγαλε τον δολοφόνο, ο οποίος είχε παραλύσει από τρόμο και έκπληξη μπροστά σε αυτό το παράδειγμα υπεράνθρωπης καλοσύνης και τον άφησε ελεύθερο να εργαστεί για την σωτηρία της ψυχής του. Αφού του έδωσε εφόδια και χρήματα για το ταξίδι, τον έβαλε σε ένα πλοίο και τον φυγάδευσε στον πύργο της Ηλίας. Το παράδοξο όμως είναι ότι ο δολοφόνος δεν έμαθε ποτέ ότι αυτός ο οποίος τον έκρυψε και του έδωσε βοήθεια να διαφύγει, ότι ήταν ο αδελφός αυτού που δολοφόνησε. Ο Άγιος Διονύσιος, στολισμένος με τόσο υπέροχες αρετές, έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Μια μέρα που έβρεχε καταρακτοδός, σταμάτησε την ροή ενός ποταμού για να τον διασχίσει μαζί με τον μαθητή του. Η σωρός μιας γυναίκας παρέμενε άλλοτι, διότι την είχαν καταραστεί. Ο Άγιος Διονύσιος έβαλε να ανοίξουν τον τάφο και διάβασε την συγχωρητική ευχή. Παρευθύς η σωρός έγινε σκόνη όπως επιτάσει η φύση. Με την δύναμη της προσευχής του έδωσε την ευκαιρία σε άτυχους ψαράδες που βλασφημούσαν κατά του Θεού και του δούλου του να βγάλουν μία θαυμαστή ψαριά και να μετανοήσουν για την ασέβειά τους. Αξιώθηκε επίσης να λάβει από τον Θεό το χάρισμα της διοράσεως και το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών και έτσι σε εκείνους που έρχονταν να εξομολογηθούν υπενθύμιζε αμαρτήματα που παρέλειψαν ή κρατούσαν κρυφά. Ο Άγιος Ιεράρχης έφτασε σε ηλικία 75 ετών, διασκορπίζοντας γύρω του θαύματα, χαρά και αγάπη για τον πλησίον. Το σώμα του καταβλήθηκε από μία επώδυνη νόσο και την πολύχρονη άσκηση και ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο στις 17 Δεκεμβρίου του έτους 1622, αφού προείπε την ημέρα της εκδημίας του στους μαθητές του. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η σωρός του Αγίου μεταφέρθηκε για να ενταφιαστεί στην Μονή των Στροφάδων και ο λαός συνόδευε με ύμνους και προσευχές. Μερικά χρόνια αργότερα, μετά από πολλές εμφανίσεις του Αγίου στον ηγούμενο και στους αδελφούς της Μονής, έγινε ανακομιδή του Λιψάνου και ό του θαύματος βρέθηκε τελείω άφθορο και ανέδιδε ευωδία ζωή αιωνίου. Τοποθέτησαν την σωρό, ενδεδημένη τα επισκοπικά του άμφια, στον Νάρθηκα της Εκκλησίας. Κατόπιν στις 24 Αυγούστου του 1717 μετά Χριστόν, μετά από την καταστροφή της Μονής από Τούρκους πειρατές, το Τίμιο Λείψανο μεταφέρθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Ζακίνθου όπου ευλαβικά το τιμούν όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Με θαύματα, εμφανίσεις και πολλά σημεία, ο Άγιος Διονύσιος δείχνει μέχρι τις ημέρες μας ότι παραμένει ζώσα παρουσία και είναι ο πολιούχος Άγιος της Ζακύνθου.